Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι στη συζήτηση που προηγήθηκε από πολλές πλευρές της Βουλής περισσεύει η υποκρισία, η ευκολία στην προσέγγιση μιας εξαιρετικά δύσκολης κατάστασης και η φτηνή επιχειρηματολογία, θα τολμούσα να πω. Δεύτερο, θέλω να πω ότι από την νομική πλευρά δύο ζητήματα θα θέσω. Γνωρίζετε ότι δεν είμαι νομικός, αλλά νομίζω ότι μπορώ να τα πω αυτά. Ότι η ολομέλεια του ΣΤΕ 668 του 2012 και 2287 του 2015 έχουν κρίνει ότι σε περιπτώσεις δυσμενών δημοσιονομικών συνθήκων και εφόσον προκύπτει ότι το κράτος αδυνατεί να παράσχει επαρκή χρηματοδότηση, δεν αποκλείεται η επέμβαση του νομοθέτη, ενώ οι περικοπές που γίνονται στα πλαίσια προγράμματος περιστολής δημοσίων δαπανών δεν προσκρούει στις διατάξεις του άρθρου 25 του Συντάγματος περί της αρχής αναλογικότητας. Ναι, σας παρακαλώ. Δεν διέκοψα κανένα, νομίζω. Επιπλέον, δε, στην σελίδα 15 της έκθεσης του Επιστημονικού Συμβουλίου σημειώνεται ότι πρέπει να σταθμιστεί εν προκειμένου αν οι προτινόμενες μειώσεις διαταράσουν τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ αφενός της προσβολής της σύνταξης ως περιουσιακού αγαθού, το οποίο προστατεύεται από το αντίστοιχο άρθρο και αφετέρου του δημοσιονομικού συμφέροντος. Επαναλαμβάνω, πρέπει να σταθμιστεί. Τα λέω αυτά για να πω λίγο τα επιχειρήματα της δικής μας πλευράς. Να ξεκινήσω πρώτον από το ότι δυστυχώς νομίζω ότι ο κύριος Βορύδης ξεκίνησε με ένα ψέμα. Και δεν θέλω να το αφήσω αυτό αναπάντητο. Το ψέμα ήταν ότι όλες οι συντάξεις θα περικοπούν. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Βορύδης δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι μιλάμε για τους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά και αυτή είναι πολύ λιγότερο από τους μισούς. Άρα οι υπόλοιποι συνταξιούχοι δεν θα διηγούν από αυτά τα μέτρα. Και δεύτερον, υπάρχουν, ακούστε με όπως σας άκουσα. Θα με ακούσετε όπως σας άκουσα. Πολύ προσεκτικά. Πολύ προσεκτικά θα με ακούσετε. Και δεύτερον, ότι μέσα από τις προσωπικές, μέσα από τον επαναπολογισμό των συντάξεων, θα προκύψουν και θετικές προσωπικές διαφορές, οι οποίες θα προχωρήσουν όσοι έχουν σε βάθος πενταετίας. Θα καταβληθούν δηλαδή στους συνταξιούχους. Το λέει σαφέστατα μέσα και το νομοσχέδιο. Δεν ισχυρίζομαι σε καμία περίπτωση ότι αυτά τα μέτρα δεν είναι σκληρά μέτρα, δεν είναι πολύ δύσκολα μέτρα και ιδιαίτερα για στρώματα και κοινωνικές ομάδες που πρωτίστως στη ριζοσπαστική αριστερά την ενδιαφέρουν. Όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ας αναλογιστούμε με όρους πραγματικότητας, με όρους αλήθειας και με όρους ειλικρίνειας, πού βρέθηκε αυτή η χώρα. Πού βρίσκεται τόσο καιρό αυτή η χώρα. Τι αγώνα δώσαμε και το πρώτο εξάμηνο του 2015. Πώς βρεθήκαμε στην άκρη του τείχου, με το πιστόλι στον κρόταφο, κυριολεκτικά. Πώς κάναμε το συμβιβασμό του Ιουλίου του 2015. Και πώς από τότε προσπαθούμε με αγωνία, με επιμονή, με όση έννοια μπορούμε, δεν ισχυρίζομαι ότι μόνο εμείς έχουμε έννοια, αλλά με όση έννοια μπορούμε, με πολύ μεγάλη προσπάθεια, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, μα ό,τι είναι δυνατό για να μπορέσουμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να ανοίξουμε ένα δρόμο για την οριστική έξοδο από την Επιτροπία και τα Μνημόνια. Περί αυτού πρόκειται. Και δεν χρειάζονται εδώ ευκολίες. Ούτε εμείς είμαστε εύκολοι, ούτε με τους εαυτούς μας, ούτε απέναντι στον κόσμο. Και του μιλάμε ειλικρινά και λέμε ναι, παίρνουμε πολύ δύσκολα μέτρα. Αλλά αν δεν έκλεινε η αξιολόγηση, για πείτε μου λιγάκι, εάν δεν έκλεινε η αξιολόγηση, τι θα γινόταν ακριβώς. Εάν και ξεχνάτε συνειδητά δύο πράγματα, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Πρώτον, ξεχνάτε αυτό που τόνισε και ο συνάδελφος ο κ. Παρασκευόπουλος, ότι για πρώτη φορά
πετύχαμε αυτά τα μέτρα, τα αντιμέτρα που εσείς λιδωρείτε, αλλά που σίγουρα, και αυτό δεν το αφισβητεί κανένας, έχουνε, μου δίνετε ένα λεπτό κυρία Πρόεδρε, που σίγουρα έχουνε δημοσιονομικό ουδέτερο αποτέλεσμα, αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Μπορεί να πείτε οτιδήποτε για τις στοχεύσεις τους, για το ένα για το άλλο, αλλά αυτό είναι βέβαιο και ενεργοποιούνται εφόσον είμαστε μέσα στους στόχους βεβαίως. Κύριε Βορύδη, μη μου υποδεικνύετε πράγματα τα οποία ξέρετε ότι τα γνωρίζω. Λοιπόν, και τα λέω πάρα πολύ καθαρά. Τα λέω πολύ καθαρά. Εφόσον λοιπόν είμαστε μέσα στους στόχους, ενεργοποιούνται μέτρα και αντιμέτρα και δεν μπορούσε να υπάρχει άλλος τρόπος παρά να υπάρχει ένας μηχανισμός γι' αυτό. Και δεν μπορώ, μα κυρία Βούλτεψη, συνέχεια μιλάτε, μα και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει άλλος τρόπος παρά μια συμφωνία για το ότι αυτή είναι η εκτίμηση και όχι άλλη και όχι η παράλληλη. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, θέλω να πω ότι σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια έχουμε απόλυτη συνείδηση, όλες και όλοι που ανήκουμε στην κυβερνητική πλειοψηφία, ότι είναι μια δύσκολη μάχη, ότι δεν τελειώνει εδώ η ολοκλήρωση της συμφωνίας που ελπίζουμε να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, ίσως και στις 22 του μήνα. Είναι δυνατόν πραγματικά να περιλαμβάνει και τις ρυθμίσεις για το χρέος και νομίζουμε ότι ανοίγουμε μία μικρή, εγώ θα πω, δυνατότητα και κάτω από πολύ σκληρές προϋποθέσεις για να βγούμε επιτέλους από την Επιτροπία και από τα μνημόνια και να δουλέψουμε πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να στήσουμε τη χώρα στα πόδια της και το λαό να μπορέσουμε πράγματι να του δώσουμε μια ορατή ελπίδα. Ευχαριστώ πολύ.